Φωτιές άναψε στην τάξη των ιδιοκτητών ταξίτου Ηρακλείου η απόφαση της διοίκησης του οργανισμού Λιμένος να δώσει πράσινο φως στα ανοιχτά λεωφορεία ώστε να εγκαταστήσουν ενημερωτικό ντεσκ μέσα στον επιβατικό σταθμό. Οι ταξιτζίδες θεωρούν ότι αυτό θα λειτουργήσει σε βάρος του κλάδου, αφού όπως λένε, μέσω του ντεσκ ο κύριος όγκος των επιβατών θα κατευθύνεται στα ανοιχτά λεωφορεία. Επηρεάζει διότι θα υπάρχει άγρα πελατών. Σίγουρα θα επηρεάσει. Σίγουρα θα λένε στον πελάτη υπάρχει το λεωφορείο και δεν θα κοιτάζουν καθόλου το ταξί. Το επηρεάζει πάρα πολύ, όπως το επηρέασε και που μπήκε μέσα στο λιμάνι. Μας παίρνουν όλη τη δουλειά μας. Δεν έπρεπε να υπάρχουν καθόλου στον χώρο του λιμανιού. Έπρεπε να είναι εκτός Λιμένας τα open bus όπως υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Το πρωί, αντιπροσωπεία των ταξιτζίδων επισκέφθηκαν τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και ζήτησαν να γίνει άμεσα ανάκληση της απόφασης. Προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιδράσουν δυναμικά. Τι θα κάνετε αύριο? Αύριο θα κλείσουμε τα πάντα. Θα φάγουν το ψωμί τα παιδιά μας. Τέλος, τελειώσαμε, είπαμε. Είναι τα τελευταία. Λοιπόν, τσάπανα. Θέσαμε το πρόβλημα. Ο άνθρωπος το είδε όπως έπρεπε να το δει. Δώσαμε και πρόταση. Εμείς είπαμε να βγάλει κάθε κομμάτι από εμάς, είτε το αστικό, είτε το ταξί, είτε τα open bus, ένα φυλάδιο να υπάρχουν στις πληροφορίες. Και ο επισκέπτης που έρχεται με τα καράβια της κρουαζιέρας ή με όπως καράβια της γραμμής να μπορεί να το ανοίξει, να το διαβάσει σε 2, 3, 4 γλώσσες και να επιλέξει με ποιο τρόπο θέλει να δει την πόλη μας και να επισκεφτεί τους αρχαιολογικούς χώρους. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου υπογράμμισε ότι κατανοεί την ένσταση που εκφράζουν οι ιδιοκτήτες ταξί και δεσμεύτηκε ότι η απόφαση που ελήφθη θα τεθεί για επανεξέταση στο τραπέζι. Εγώ θα έλεγα ότι όλοι έχουν δικαίωμα στο λιμάνι, όλοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν, να δουλέψουν. Και με αυτό το πρίσμα θα δούμε αυτή τη διαδικασία. Στα σχέδια του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου είναι η επέκταση των κοινών χρηστών χώρων του επιβατικού σταθμού, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα, όπως υπογράμμισε ο κ. Φιλιππής, σε όλους τους επαγγελματίες να πληροφορούν τους επιβάτες για τα δρομολόγια και τις τιμές. Αν θέλετε, πάλι στόχος μου θα ήταν να υπάρχει πληροφόρηση προς τους επισκέπτες της κρουαζιέρας πριν βγουν. Όχι να βγαίνουν έξω και να λένε τι κάνω, που πάω, να υπάρχει από πριν μια ενημέρωση. Και αυτή η ενημέρωση να είναι από όλους. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν.